Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, άλλο ένα vlog ξεκινάει και μας βρίσκει στα βασιλικά κτήματα. Να σας πω την αλήθεια, δεν είχα σκοπό να σας δείξω πλάνα από εδώ, γιατί νομίζω σας έχω ξαναδείξει. Αλλά επειδή στο Instagram τις τελευταίες μέρες ανεβάζω συνέχεια διάφορα τοπία από εδώ και με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές, ειδικά μανούλες, που είμαι και τι γίνεται και πώς είναι και με το καρότσι εδώ και τέτοια. Να σας πω έτσι λίγα πράγματα, να σας δείξω και λίγα σημεία. Τώρα είμαστε στο σπίτι του Βασιλιά. Εδώ από κάτω, εδώ πέρα μπροστά ήταν η πισίνα. Εκεί το τζακούζι του Βασιλιά, θα πάμε τώρα να σας το δείξω. Και εκεί το σπίτι με αυτές τις τέλειες τις σκάλες. Δείτε εδώ τι ωραίες σκάλες. Είναι όνειρο. Λένε ότι θα το φτιάξουν και ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο μέχρι το 2023, νομίζω 24, δεν ξέρω. Ελπίζω να γίνει, γιατί πραγματικά θα είναι τέλειο. Εδώ ήταν το τζακούζι του Βασιλιά και έπεφτε νερό από εκεί. Και εκεί είχε ένα τεράστιο σαν μπαλκόνι. Είναι όνειρο, δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο ωραία είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι μαγικά. Μόλις γυρίσαμε στο σπίτι και όπως βλέπετε μπήκαμε στο τσακ διότι ρίχνει καρέκλες και έχει απίστευτη συννεφιά. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί και πολύ αέρα ξαφνικά, όλα μαζί. Μαυρίλα έξω απίστευτη, αλλά ήρθα εδώ για να σας δείξω το κουρτινόξυλο γιατί επιτέλους το αλλάξαμε. Α, ωραία, έχει και κεραυνούς, πάρα πολύ ωραία. Τώρα μένει να κλείσουμε και αυτή εδώ πέρα την τρύπα γιατί κατέβηκε πιο κάτω το συγκεκριμένο. Πήραμε κάτι απλό, inox. Ωραίο, μια χαρά, να μην φαίνεται και πάρα πολύ και τώρα έχει κάτσει πάρα πολύ ωραία πάνω στην κουρτίνα και πήρε αυτό το χρώμα το inox για να το ταιριάξω με το φωτιστικό μας και με τα πόμολα, δεν ξέρω από αυτά και με τους καθρέφτες εννοείται που είναι σε αυτή την απόχρωση. Νομίζω πως είναι μια χαρά, να το δείτε και από μακριά. Τίποτα, ένα απλό λιτό, απέριτο κουρτινόξυλο. Καλά κανάκι, βρέχει τόσο πολύ που πέφτουν όλες οι σταγόνες πάνω στο τζάμι. Πέφτει ένα χαλάζι, δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι έγινε ξαφνικά. Το πρωί είχε ήλιο, δηλαδή εκεί πέρα που πήγαμε ήταν μια χαρά και τώρα έχει γεμίσει όλο τον μπαλκόνι με χαλάζι. Εγώ περιμένω τα χιόνια παρόλα αυτά που μας τάξανε ότι θα έρθουνε. Για να δούμε. Ωραίο το προηγούμενο πλάνο με τις σταγόνες πάνω στο τζάμι, μετά ποιος τα καθαρίζει, δεν ξέρω αυτά που έχει γίνει χαμός. Αλέξανδρε, θα πεις καλημέρα. Για κάνε γεια. Γεια σας. Κάνε γεια. Τι μωρέ χαμογελάς, κάνε γεια. Γεια, 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 κάνε γεια. Δεν θέλεις.
Για πες στον κόσμο, πού με τρέχει πάλι ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Γεια, μπράβο! Πού με τρέχουνε πάλι, πες, στα βουνά και στα λαγκάδια. Ε, στα βουνά και στα λαγκάδια. Ναι, ναι, ναι. Κάνε γεια. Γεια! Γεια, γεια, μπράβο! Καλημερούδια, εδώ είμαστε στο αυτοκίνητο, λίγο ξεμαλιασμένη αυτή τη φορά. Χθες ήμουν λίγο πιο περιποιημένη γιατί έβγαλα και κάτι φωτογραφίες. Πηγαίνουμε ξανά εκεί στο Τατόι. Εγώ ξαναπήρα κάμερες, κάμερα, μήπως και εδώ κάτι που δεν σας έδειξα χθες, να σας παρακινήσω να βγείτε. Γιατί μου στέλνετε πάρα πολλές, Μαρινέλη, πώς βγαίνεις, πώς, εγώ βαριέμαι, εγώ δεν, εγώ εκείνο, εγώ τ' άλλο. Να βγαίνετε, να κανονίζετε τις δουλειές σας από το βράδυ. Τα μαγειρέματά σας, τα εκείνα σας, τα άλλα σας, τώρα που οι περισσότεροι κάθονται στα σπίτια τους, να βγαίνετε. Λίγο να αθληθείτε, δεν λέω να τρέξετε, αλλά αυτό λίγο περπάτημα, λίγο γρήγορο περπάτημα, αυτό που κάνω και εγώ, γιατί εγώ δεν μπορώ, κάνω εξτρέχει εγώ, κάνω απλά λίγο γρήγορο περπάτημα. Να το κάνετε, παιδιά, γυρνά στο σπίτι αναζωογονημένος και όλη μέρα μετά πάει τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, είναι όπως σας είπα και χθες, έχει λίγο περισσότερο κόσμο από ότι είχε τις προηγούμενες μέρες, τη Δευτέρα με Πέμπτη. Βέβαια δεν έχει πολύ κόσμο, μην φανταστείτε αυτό, απλά έχει κόσμο εσύ να μην φοβάσαι, γιατί στις άλλες μέρες λίγο σε πιάνει έτσι ένας φόβος. Κατά τα άλλα, είναι ωραία, δηλαδή δεν βλέπεις και κόσμο πουθενά. Είναι και τόσο μεγάλες, είναι τόσο μεγάλη έκταση εδώ που είναι δύσκολο να συνοστεί. Λοιπόν, θα αφήσω τώρα εδώ πέρα σε ένα σημείο την κάμερα. Έχω φέρει και το μικρόφωνο μαζί για να ακούσετε πιο ωραία τους ήχους. Έτσι λίγο να σας χαλαρώσω. Όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Και βλέποντας αυτές τις τόσο ωραίες εικόνες εδώ μέσα, αναπνέεις αυτό το ωραίο το οξυγόνο, που και που βλέπεις και κάτι τέτοια. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα καλαμάκι. Γενικότερα υπάρχουν διάφορα καλαμάκια και μάσκες πλέον, για τις οποίες, για τα οποία μάλλον σκουπίδια δεν θέλω να συζητήσω, γιατί νομίζω ότι τα αυτονόητα δεν πρέπει να τα συζητάμε. Κουβεντιάσουμε έτσι λιγάκι, να σας πω κάποια πράγματα που θέλω. Θέλω αρχικά να σας πω ότι έχω κάνει εδώ πέρα το μπανάκι μου και επειδή στο προηγούμενο βίντεο κάποιες κοπέλες μου στείλατε μηνύματα και μου είπατε αν έχω και κάποιες προτάσεις για προϊόντα μαλλιών πιο οικονομικές, δοκιμάζω εδώ και περίπου μισό μήνα κάποια προϊόντα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και στο σούπερ μάρκετ και σε μαγαζιά, σε σούπερ μάρκετ τώρα που είναι ανοιχτά να σας πω, που περιέχουν και μέλι και θα σας πω, θα σας τα δείξω στο Instagram τώρα σε λίγες ημέρες.
Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και έχω ενθουσιαστεί πολύ. Και επίσης να σας πω, η επόμενη ερώτησή σας είναι για τα σμούθι που φτιάχνω. Εγώ δεν βάζω μέσα γάλα και τέτοια πράγματα, στο συγκεκριμένο έχω βάλει μόνο, βασικά σε όλα βάζω μόνο φρούτα. Και ξέρετε τι έχω κάνει, όταν είναι κάποια φρούτα εποχής όπως οι φράουλες, οι πατόμουρα, blueberries, τέτοια πράγματα που τα βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ ή στη φρουταγορά της περιοχής σου, παίρνω αρκετές ποσότητες, τα πλένω και τα αποθηκεύω σε τάπερ μέσα στην κατάψυξη και τα έχω μετά όλη τη χρονιά, οπότε χρησιμοποιώ και λίγα από αυτά, γι' αυτό έχουν τα smoothie που φτιάχνω τέτοια απόχρωση. Αλλά συνήθως, στάνταρ, κλασικά, θα βάλω μέσα μπανάνα, μήλο, αχλάδι. Αυτά είναι τα σίγουρα, ειδικά η μπανάνα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γλύκα που αφήνει. Τι άλλο ήθελα να σας πω, ναι, τώρα πάμε να μιλήσουμε για το τατόι, για τα βασιλικά ανάκτορα που με ρωτάτε συνέχεια στο Instagram και εκεί γίνεται χαμός και σήμερα ανέβασα κάποιες ιστορίες και με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές για το πώς μπορεί εκεί να πάει βόλτα και ένα καρότσι μωρού. Κοιτάξτε, πάει πάρα πολύ άνετα και ωραία. Υπάρχουν κάποια δρομάκια, κάποιοι χωματόδρομοι μικροί που είναι με πιο πολλές πέτρες κάτω και λίγο δυσκολεύει. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει, πέρα από ένα σημείο, δεν έχει υπάρξει κάποιο σημείο που να μην έχω μπορέσει να περάσω με το καρότσι. Σε κάποιοι έχω δυσκολευτεί λίγο περισσότερα, αλλά τα περισσότερα είναι πάρα πολύ άνετα και ωραία. Και σε αυτό το βίντεο προσπάθησα, δεν ξέρω τι έχει βγει, ελπίζω να έχει βγει ωραίο, να σας δείξω και κάποιες εικόνες και χωρίς τραγούδι, δηλαδή να ακούτε τον φυσικό ήχο, γι' αυτό πήρα και το μικρόφωνο μαζί στη σημερινή μας τη βόλτα, γιατί θέλω όσο μπορώ να σας μεταφέρω, όσο μπορώ τέλος πάντων μέσα από μια εικόνα, να σας μεταφέρω το κλίμα εκεί και να σας παρακινήσω να βγείτε, να περπατήσετε, να ασκηθείτε. Μόνο για άσκηση επιτρέπεται, το είπανε και στην τηλεόραση. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί όταν είχα κάνει το βίντεο που είχα πάει στην Πάρνηθα, αχ, κάποιοι πέσανε να με φάνε, Παναγία μου, ότι επηρεάζω τον κόσμο ενώ αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Ενώ δεν ήταν καθόλου παράνομο, το είχαν πει ξεκάθαρα στην τηλεόραση και είχα ενημερωθεί και από το αστυνομικό τμήμα. Και πέρα από αυτό, στην Πάρνηθα κυκλοφορούσε και δασαρχείο και η αστυνομία, οπότε θα μας είχαν διώξει ή θα μας είχαν γράψει ή οτιδήποτε. Το ίδιο ισχύει και για εκεί. Υπάρχει μέσα στα βασιλικά ανάκτορα αστυνομικό τμήμα, όπου σήμερα ειδικά έκαναν συνέχεια περιπολίες. Είδα αχ, πώς λέγεται, παιδιά, τι έπαθα. Κόλλησα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το αυτοκίνητο της αστυνομίας. Το περιπολικό να κάνει πολλές φορές βόλτα. Οπότε θεωρώ ότι αν ήταν κάτι παράνομο θα μας είχαν διώξει. Βέβαια, κάνανε παρατήρηση σε εκείνους που είχαν πάει και καθόντουσαν ή τρώγανε ή πίνανε καφέ. Το hashtag 6 είναι ξεκάθαρα για να πας να αθληθείς. Μπορείς να πας σε όποιο δήμο θέλεις, αρκεί να είναι εντός της του νομού σου. Αυτό ήθελα να πω, να το ξεκαθαρίσω, μην αρχίσουν τίποτα τέτοια περίεργα μηνύματα πάλι, γιατί ξέρω τι κάνω και δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να κάνω κάτι παράνομο. Και δεν σας λέω υποχρεωτικά πήγαινε τατόι. Όχι, να πάτε εκεί που εσείς νιώθετε πιο άνετα. Ξέρω πάρα πολλές που μου έχετε στείλει, που μου στέλνετε μάλλον φωτογραφία από θάλασσα, που σας αρέσει η θάλασσα. Εγώ δεν είμαι παιδί της θάλασσας, δεν είμαι παιδί του καλοκαιριού, είμαι παιδί βουνά, χιόνια, τα οποία έρχονται και σε λίγες μέρες από ό,τι ακούω στην τηλεόραση. Και μακάρι το επόμενο vlog να είναι στα Λευκά ντυμένο, πολύ θα το χαρώ. Να καταφέρω να πάω κάπου να δει ο Αλέξανδρος χιόνι και να κουμπίσει και λίγο χιόνι. Πραγματικά θα ξετρελαθώ να έρθει αυτή η ώρα, να δω πώς θα αντιδράσει και εκείνος που θα βγούμε και θα είναι όλα κάτασπρα. Επίσης θέλω να σας πω ότι θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή του βίντεο το κανάλι μιας κινέζας youtuber που έχω ανακαλύψει τον τελευταίο μήνα και ίσως κάτι λίγο παραπάνω. Θέλω να σας πω, Αλέξανδρος, χαμώ μέσα. Θέλω να σας πω ότι είναι το πιο ωραίο κανάλι που έχω δει στη ζωή μου. Η κοπέλα αυτή ζει μια υπέροχη ζωή. Τα παράτησε όλα, ζούσε σε πόλη. Ήταν DJ, τα παράτησε όλα και έφυγε σε ένα χωριό της επαρχίας να πάει, γιατί η γιαγιά της δεν ήταν καλά και πήγε να τη βοηθήσει, όπου και της άρεσε η ζωή εκεί που έκανε και έμεινε. Αυτά έχω διαβάσει τώρα στο περίπου, σας τα λέω. Και παράτησε τη ζωή της εδώ, έχει μείνει και τα τελευταία 6 χρόνια και κάνει υπέροχη δουλειά. Τέλεια εικόνα, πεντακάθαρη, ήχη που δεν θα το πιστεύετε. Εγώ από τότε που ξεκίνησα να τη βλέπω, που μου τη γνώρισε η φίλη μου η Τζούντι και την ευχαριστώ πάρα πολύ, της το στείλε και σήμερα σε φωνητικό πως την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τη γνώρισε και ανακάλυψε αυτή τη YouTuber. Θέλω να σας πω ότι από τότε που ξεκίνησα να την παρακολουθώ, έχω δώσει άλλη σημασία στους ήχους της καθημερινότητας. Διαφορετική. Πραγματικά σας λέω,
ζω τον κάθε ήχο λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι πριν. Αυτά είχα να σας πω, αρκετά είχα να σας πω, ήδη μιλάω 8 λεπτά, αλλά ήταν αρκετά τα πράγματα που ήθελα να σας πω και ελπίζω να βγείτε για hashtag 6 και θα περιμένω στο Instagram φωτογραφίες σας για να τις ανεβάζω από την άθληση που θα κάνετε. Είπαμε άθληση, έτσι, όχι καφέ και παγκάκι ή πικνίκ, γιατί έχω δει και πικνίκ εγώ στην Πάρνηθα αυτές τις μέρες που πηγαίνω. Αυτό είναι παράνομο σίγουρα και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, γιατί είμαι παιδί που μεγάλωσα με πικνίκ και θα ήθελα πάρα πολύ και ο Αλέξανδρος να μεγαλώσει με τέτοιες εικόνες, αλλά τι να κάνουμε που μέχρι στιγμής απαγορεύεται και θέλω, παιδιά, να πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα τα πράγματα θα φτιάξουν και θα αλλάξουν. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη, γιατί αργεί και το Πάσχα φέτος. Γιατί δεν θέλω για άλλη μια χρονιά να χάσω τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν θέλω να χάσω τον Επιτάφιο, δεν θέλω να χάσω την Περιφορά, δεν θέλω με τίποτα. Είναι η αγαπημένη μου στιγμή στο Πάσχα και θέλω κάθε χρόνο να πηγαίνω στον Επιτάφιο και ελπίζω να τα καταφέρουμε να πάμε φέτος, αν και νομίζω ότι δεν θα γίνει. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω και ελπίζω το επόμενο βίντεο που θα είναι vlog λογικά πάλι, γιατί θέλω να κάνω και αγαπημένα και θέλω να μου πείτε αν θέλετε να δείτε αγαπημένα, γιατί έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό αγαπημένα. Αν θέλετε να δείτε, πείτε μου να σας δείξω κάποια πράγματα, έχω πολλά ωραία αγαπημένα να σας δείξω. Διαφορετικά, αν δεν είναι αγαπημένα, να είναι ένα vlog που θα είναι κατάλευκα. Όλες οι εικόνες θα είναι άσπρες με χιονάκι, γιατί λένε ότι έρχεται πολύ χιόνι. Για να δούμε. Σας φιλώ, να προσέχετε. Γεια σας.